Πόσο γρήγορα η χρυσοκύλη οδηγεί σε ορμονική διαταραχή? Η απάντηση είναι και εδώ πέρα πάλι ακριβώς η ίδια. Δεν ξέρουμε πότε εμφανίζεται η χρυσοκύλη. Δεν ξέρουμε αν η χρυσοκύλη αποτελεί το μοναδικό παράγοντα επηρεασμού της ορχικής βλάβης. Επομένως, δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα μπορεί να υπάρχει η ορμονική διαταραχή. Αλλά μια στιγμή, υπάρχει ορμονική διαταραχή? Αφού σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι με δέχεις στην οικογένεια των ουρολόγων, ξεκινάω με μία... Δεν το είπαμε αυτό το πράγμα. Απλώς είπαμε, να μας πεις πέντε λόγια να πάρουμε πέντε γνώσεις. Αυτό εννοούσα. Μην παίρνεις δικαιώματα από μόνος. Αυτό εννοούσα. Ευχαριστώ. Είναι εντυπωσιακή. Υπάρχουν παλαιότερες μελέτες. Η τελευταία του 2010, η οποία μελετούσε υπογόνιμους άνδρες που συμμετείχαν σε προγράμματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Δείτε τους ασθενείς και τους άνδρες που δεν είχαν χρυσοκύλη. Φάνηκε ότι τα αποτελέσματα της κινητικότητας του σπέρματος και της συγκέντρωσης ήταν διαφορετικά, αλλά υπήρχε διαφορά και στην FSH του ορού και στην τεστοστερόνη. Και ο ερευνητής, αυτό που λέει πια, 2010, βάζει το ερώτημα ή τέλος πάντων υποθέτει ότι μάλλον μέσω της επίδρασης του άξονα υποθάλαμους υπόφυση γονάδες επηρεάζεται το ορμονικό προφίλ των ανδρών αυτών. Ωστόσο, τα πειραματικά μοντέλα της κυρσοκύλης δεν επιβεβαιώνουν διαταραχή του άξονα υποθαλάμου υπόφυσης όρχη. Ωστόσο, όμως, επιβεβαιώνουν ότι η αυξημένη θερμοκρασία η οποία δημιουργείται έχει σαν συνέπεια τη μείωση της 17α υδροξυλάσης, που είναι το ένζυμο που εμπλέκεται άμεσα στην παραγωγή των ανδρογόνων στον όρχη. Όταν έχουμε μείωση αυτού του ενζύμου, έχουμε μείωση των επιπέδων της ενδοχικής τεστοστερόνης και κατά συνέπεια μείωση της σπερματογένεσης. Ένας δεύτερος μηχανισμός είναι που προκαλείται μέσω της αύξησης θερμοκρασίας είναι η μειωμένη πρόσδεση της τεστοστερόνης στην Androgen Binding Protein. Είναι μια πρωτεΐνη η οποία παράγεται από τα κύτταρα σέρτολη και αυτή η πρωτεΐνη σε συνεργασία μαζί με την τεστοστερόνη, με τα ανδρογόνα για να πω καλύτερα, δημιουργεί την σπερματογένεση. Επομένως, μία μειωμένη πρόσβαση αυτόματα συνεπάγεται μία μειωμένη τοπική δράση της τεστοστερόνης. Και ένας τρίτος μηχανισμός είναι ότι έχουμε μείωση των υποδοχέων LH στα κύτταρα Leydig. Και τα κύτταρα Leydig είναι αυτά τα κύτταρα τα οποία θα παράγουν την τεστοστερόνη. Επομένως, όταν έχουμε μειωμένους υποδοχή στα κύτταρα Leydig από την ορμόνη LH που έρχεται από την υπόφυση, σαφώς και τα κύτταρα Leydig τεμπελιάζουν. Και επομένως, έχουμε μειωμένα επίπεδα ενδοχικής τεστοστερόνης και μειωμένη σπερματογένεση. Επομένως, και επίσης από κλινικά στοιχεία ξέρουμε ότι ασθενείς με χρυσοκύλη οδηγούνται συντομότερα σε πρώιμη ανδρογονική ανεπάρκεια και συμπτώματα ανδρόπαυσης. Αυτό είναι ένας άλλο θέμα το οποίο βλέπουμε πραγματικά ότι οι ασθενείς μας με χρυσοκύλη τελικά έχουν μία ενδοκρινοπάθεια. Έχουμε ορισμένα κλινικά ιστοπαθολογικά δεδομένα. Τα πρώτα ήταν πολύ παλιά λέγοντας ότι αν δώσω εγώ GnRH σε ασθενείς με χρυσοκύλη έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση σε LH και FSH σε σχέση με ασθενείς που δεν έχουν χρυσοκύλη. Άλλοι παρατήρησαν σε βιοπτικά υλικά ότι υπάρχει μία υπερπλασία και μία εκφύλιση των κυττάρων Leydig. Υπερπλασία είναι το πρώιμο στάδιο της εκφύλησης των κυττάρων Leydig. Εάν έχω έναν τέτοιον ασθενή, αν χειρουργήσω έναν τέτοιον ασθενή και για κάποιο λόγο που θα εξηγήσουμε μετά θα πάρω βιοψία και δω εκφύλιση ή υπερπλασία των κυττάρων Leydig, αυτός ο ασθενής δεν θα αυξήσει σπερματογένεση. Μία συμπληρωματική θεραπεία με human chorionic gonadotropin. Το human chorionic gonadotropin είναι ακριβώς το ίδιο μόριο με το LH. Τώρα, επειδή έχουμε LH στην αγορά, χρησιμοποιούμε το LH. Μετά από χειρουργείο χρυσοκύλης έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με ορχική δυσλειτουργία και κύτταρα Leydig. Άρα, στην ομάδα αυτή των ασθενών μπορούμε να χορηγήσουμε και LH προκειμένου να τονώσουμε την σπερματογένεση. Ναι, παρακαλώ. Αυτές οι ομάδες ασθενών οι οποίες μελετήθηκαν για αυτές τις παραμέτρους, δηλαδή ουσιαστικά για την απάντηση, δηλαδή για την εκφύλιση των κυττάρων κτλ. Πώς είμαστε τόσο βέβαιοι ότι όλα αυτά αποδόθηκαν στην χρυσοκύλη, δηλαδή ελέγχθηκαν αν προϋπήρχε κάποια βλάβη και αν η χρυσοκύλη ήταν ένα τυχαίο γεγονός που συνυπήρχε με όλη αυτή την ιστορία? Πολύ σωστό. Και επίσης, μπορεί στον έναν όρχη με την χρυσοκύλη να σημαίνουν όλα αυτά? Ο άλλος όρχης δεν έχει δικαίωμα να δουλεύει φυσιολογικά και να καταστέλει και τον άξονα, να μην έχουμε αύξηση δηλαδή LHFSH. Πολύ ωραία. Καταρχήν να πω ότι δεν είναι σίγουρο ότι στον άνθρωπο καταστέλλεται ο άξονας. Δεν είναι σίγουρο αυτό, γιατί οι παρατηρήσεις όλες γίνανε τοπικά.
Κατά δεύτερον, πράγματι δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο η αριστερή κυρσοκίνη βλάπτει τον δεξί όρχη. Βλάπτει, σαφώς και βλάπτει, αφού πέφτει η σπερματογένεση. Κάποιος τρόπος επηρεασμού θα υπάρχει. Απλά δεν τον έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Σε πειραματικά δεδομένα που έχουμε κάνει στην Ιαπωνία, που έχουν γίνει διεθνώς, φαίνεται ότι είναι οι ελεύθερες ρίζες. Αλλά μπορεί να μην είναι όλες αυτές. Έρχεται όμως και υπάρχει επικοινωνία στο όσιο. Σε πειραματικά μοντέλα δεν φαίνεται. Στον άνθρωπο υπάρχει και επικοινωνία μεταξύ των ιακικών φλεβών. Και επίσης μας δίνει λύσεις και ο ΓΑΤ μαζί με τους συνεργάτες του, ο οποίος μας λέει ότι προσέχτε, ασθενείς με κυρσοκύλη κατά 80,7% έχουν και δεξιά κυρσοκύλη. Απλά δεν τη βλέπετε, δεν είστε ικανοί να την αναγνωρίσετε με τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε. Επομένως, το να λέμε ότι ο δεξής όρχης είναι υγιής, μην είναι υγιής για μας. Δεν ξέρουμε αν στην πραγματικότητα είναι υγιής. Και έπειτα, το πρώτο πράγμα που είπατε. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει άλλος παράγοντας ο οποίος να δρά για κυρσοκύλη. Και κάποιοι μιλάνε για σύνδρομο πλέον, το οποίο να εντάσσεται μέσα και η κυρσοκύλη. Και πραγματικά βλέπουμε κρυψοκτικούς όρχες που συνέχεια εμφανίζουν και κυρσοκύλη. Ας πούμε. Δηλαδή αυτό όλο φαίνεται σαν μια ανοσολογική διεργασία ουσιαστικά. Ανοσολογική δεν θα το έλεγα. Είναι αποτέλεσμα, το ανοσολογικό κομμάτι δεν το έβαλα μέσα γιατί είναι πολύπλοκο. Είναι αποτέλεσμα της κυρσοκύλης και όχι αίτιο. Παρακαλώ. Μια απορία έχω πάνω στην προηγούμενη διαφάνεια. Εκεί που έλεγε για τις πιθανές επιδράσεις αυξημένης θερμοκρασίας. Μέχρι τώρα, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, γνωρίζω ότι η τεστοστερόνη είναι χρήσιμη για την έναρξη της σπερματογένεσης. Ο ρόλος της για τη διατήρηση μετέπειτα της σπερματογένεσης είναι αμφιλεγόμενος. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Για την έναρξη της σπερματογένεσης τα ανδρογόνα είναι απαραίτητα. Όμως, για να ξεκινήσει η σπερματογένεση χρειάζεται μία ορμόνη, η FSH. Ναι, αυτό το γνωρίζουμε. Είναι το τελευταίο σκέλος της... Αντίθετα, η τεστοστερόνη χρειάζεται για να γίνει η επιμικυνόμενη σπερματίδα, σπερματοζωάριο και για να γίνει το δευτερογενές σπερματοκύτταρο, σπερματίδα. Εκεί χρειάζεται τα ανδρογόνα. Δηλαδή, αν εγώ κάνω androgen deprivation σε έναν άντρα, θα έχω ένα maturation arrest, θα έχω ένα stop στην προοδευτική εξέλιξη του σπερματικού κυττάρου στο επίπεδο του δευτερογενούς σπερματικού κυττάρου. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ηλικίες. Ναι, ναι, αυτόματα. Ακόμα και αν πάρουμε από ασθενείς οι οποίοι έχουν καρκίνο του προστάτη, ας πούμε, και τους δίνουμε το τέτοιο, αν πάρουμε βιοψία όρχη, θα δούμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Βεβαίως μετά και εξαφανίζονται όλα σταδιακά. Ευχαριστώ. Η δεύτερη ερώτηση. Παρακαλώ. Μικρόφωνο. Στην επόμενη διαφάνεια, μισό λεπτό, συγγνώμη που σας κουράζουμε για το μικρόφωνο, αλλά επειδή την βιντεοσκοπείτε και επειδή μετά πηγαίνει σε 2.400 ουρολόγους. Μια ερώτηση. Δεν ήταν εδώ. Λοιπόν, να το έχουν να καταλαβαίνουν τι βλέπουν. Μιλάω για το τρίτο σκέλος αυτής εδώ της διαφάνειας που λέτε ότι μετά το χειρουργείο της κυρσοκύλης ευεργετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με δυσλειτουργία των κυττάρων του Leydig. Αυτό πώς το μετρήσατε? Κάνατε βιοψία, είδατε ότι υπάρχει δυσλειτουργία ή μετρήσατε την τεστοστερόνη? Ο Γιαμαμότο με τους συνεργάτες του, όταν η χειρουργή κυρσοκύλη παίρνει και βιοψία από το δεξί όρχη ρουτίνα. Δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μου, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε αυτούς τους ασθενείς στους οποίους βλέπει υπερπλασία ή εκφύλιση των κυττάρων Leydig, τους έδινε τότε, τώρα πλέον τους δίνει LH. Άρα λοιπόν θεραπευτικά εμείς σε αυτό, εδώ που είμαστε δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα από αυτό το τελευταίο. Μόνο εάν με βιοψία όρχη πραγματικά βρεθεί ότι υπάρχει υπερπλασία ή εκφύλιση των κυττάρων Leydig. Το LH ενώνεται με τονώνει την παραγωγή της τεστοστερόνης διαμέσου των κυττάρων Leydig, έτσι. Αυξάνει την ενδοορχική τεστοστερόνη. Ανασυνδυασμένη LH, καθαρή, purified LH, η οποία έχει ελάχιστες αντενδείξεις και έχει και ελάχιστες αλλεργίες ή παρενέργειες. Το κόστος είναι 100 ευρώ, 98 ευρώ. Το έχουν οι εταιρείες Ρόνο και οι εταιρείες Φέρινγκ και πολλές και αρκετές άλλες εταιρείες. Κανένας δεν θέλει να μάθει πώς λέγεται το πρόβλημα.
Όχι, εγώ το λέω. Ναι, είναι το ο Vitrel από την εταιρεία Serono, είναι το Bravel από την εταιρεία Fairing, το Puregon από την εταιρεία Merck. Serono. Ναι, Merck Serono τώρα πια. Άλλο. Είναι πάντοτε απαραίτητος ο ορμονικός έλεγχος στην Κυρσοκύλη. Μία πολυκεντρική μελέτη που έγινε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έδειξε ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν κυρσοκύλη και είναι πάνω από 30 χρονών έχουν μικρότερα περιφερικά επίπεδα τεστοστερόνης από ότι οι ασθενείς οι οποίοι είναι κάτω από 30 χρονών και έχουν τον ίδιο βαθμό κυρσοκύλης. Επομένως, αυτό πράγματι δείχνει μία δυσλειτουργία των κυττάρων, λέει τύχη, ότι πραγματικά ότι δημιουργείται. Αλλά σε ό,τι αφορά την ενδοκρινοπάθεια, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε αν είναι συνέπεια ή αποτέλεσμα της κυρσοκύλης. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει ενδοκρινοπάθεια και δημιουργεί κυρσοκύλη ή αν η κυρσοκύλη δημιουργεί ενδοκρινοπάθεια.